Λοιπόν, όλα έτοιμα. Το παιχνίδι ξεκίνησε εδώ στην αρένα του Σεβέν. Κωνσταντίνος Χριστόπουλος ο σουτ. Φτιάχνουμε λίγο την κάμερα. Τι έχουμε? Ακόμα δεν ξεκίνησε το παιχνίδι. Ακόμα δεν ξεκίνησε το παιχνίδι. Δεν μπορεί. Μπορεί ρε. Έχω Βίτσας για τρεις. Αστοχός. Χριστόπουλος. Μπάλα στην γωνία. Το καλάθι δεν θα έρθει. Το 0-0 παραμένει. Έστω το σωράχο. Έτσι ότι γράμμε τον 6.75. Στην επίθεση η Μερμιντών. Σιμονετάτος. Για δύο. Και τους μένω φάουλ για την Χάνιμπουλ. Για να κακείς, με φανίσιο, με φανίσιο για να κακείς. Επιτέλους. Κάτω το καλάθι. Μπράβο. Άρα είναι ο Κωνσταντίνος
συνέχεια έστειλε την μπάλα στα πόδια του Μαστρακοστόπουλου και κατοχύρια τη Χάνιμπολ. Διαιτητής έχει το ρόλο του διάσωστη. Απόψε και τη διάσωστη. Και έχουμε μπάλα χαμηλά. Ελέγχουν οι παιδιές της Κάνιμπολ. Θα πάει μέχρι μέσα να βρει την μπάλα στο καλάθι. Από τον Αρβανίτη και 4-3 από την πεισματάρα Χάνιμπολ. Ο Στρατοστόπουλος μαζεύει ο Χριστόπουλος. Το καλάθι δεν δάφει. Όμως στο δεύτερο χρόνο από Καραμπά, παρακαλώ. 6-3. Ράχο Σιμονετάτος, κουμπαράκι του αρχηγού. Βέβαια ο αρχηγός είναι κουμπάρος με όλη την ομάδα. Και επισημίσεις και στο φίλο μου τον καλό Σακά. Σιμονετάτος, Σιμονετάτος στην εκνοή. Σιμονετάτο στο επιθετικό, το χασέ. Για να κάνει. Τι έχουμε, δικεφαλό. Τράβηγμα μυρίζομαι. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε, παιδιά, διατάσεις στο παιχνίδι. Καλές. Βάλε μου 24 στο 18. Διατάσεις. Πέσε λίγο πρόβλημα. Πέσε πρόβλημα. Κρέμα και παγό. Εδώ που το τράβηξε. Εδώ που το τράβηξε. Πάμε μια αλλαγή, πήγε. Χριστόπουλος. Για να δούμε τον Κωνσταντίνο. Για τρεις, τι το έδωσε τόσο το Μάστρο Κωνστόπουλος. Νομίζω ότι εδώ στάθηκαν τη χέρι, Μιρμιντός. Ο Κωνσταντίνος. Αστοχή. Έστω ο Κωνσταντίνος. Χριστόπουλος για δύο. Σε σίδερο. Έστωχος. Δεκατρία. Το σερί συνεχίζεται. Κοιτάξτε το ράχο που πήρε το τρίποντο. Αστόχησε. Σταθινός. Κι άλλο καλάθι. 13. Time out. 3-6. Θα το χρειαστούνε. Γιατί πάμε σε ένα time out και θα επιστρέψουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Και 40 οι Μίρμιντονς προσπαθούν να συνδεθούν με το καλάθι μετά το αρχικό 3-0. Για να κάξει που θα δείξουν να μπει.
Εγώ θα έλεγα να μην ξαναμπεί. Δεν έχουμε κανένα χειρότερο τραυματισμό τώρα εκεί. Τώρα είναι τραυματά γι' αυτό, μην γίνει θλάση. Θα το πω τώρα, κάτσε να τελειώσω 10 λεπτό. Μας το Κωστόπουλος αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Καγκοβίτσας, ούτε τώρα. Το 12-5 παραμένει. Κουσόπουλος. Ο έτερος Κουσόπουλος θα κάνει το 14-5. Σαν σε προπόνηση. Προκοστό. Στα κοκκόψη και εκείνη και του Ραγκοβίτσα. 5 και το καλάθι, 14-7. Έφερος ο Αρμανίτης. Τεκα 6-7. Το δούλε σε βάλει τα χέρια του. Και πάλι, και πάλι. Δημήτρης θα πάρει το φάουλ. Τι τον έστειλε ο Πετρόπουλος. Μπάλα μέσα στα χέρια του. 15 δευτερόλεπτα. Όλα για τους Μύρμιντον. Μας το κοστό. Στον Πετρόπουλο. Και έτσι η μπάλα τα χέρια. Τέλος. 10 λεπτό. 16-7. Το σκορ του πρώτου. Επανερχόμαστε σε λίγο. Λοιπόν, για πάμε. Δεύτερο δεκάλεπτο. Για να κάτσει να μπει και στο παρκέ. Ας το δώσω για τρεις. Μπέλε. Το ριμπάουλ. Κωνσταντίνος Χριστόπουλος σε νερό. Κοιτάξτε τεχνική κατάρτισή του μας προκοστό με τις ραχές. Είναι στοχός. Εντάξτε μια. Χρυσόπουλος. Βήματα. Μάλιστα. Έχει δώσει 3 δευτερόλεπτα. Έχουμε το φάουλ. Κακοβίτσας. Αστοχής. Μάτια.
Χρυσόπουλος στον Κωνσταντίνο. Καλή σκέψη, κακή εκτέλεση. Ας το Κωστό. Θα πατήσει καλά. Αστοχή. Μπάλα. Για μένα μην ήταν σε κοντή εντύπωση. Χρυσόπουλος. Για να κάνεις. Κάτι μαζεύει. Χρυσόπουλος θα πάρει αριστερό διάδρομο. Στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Στο πουλούς με το νούμερο 7 στην πλάτη. Έστω το συμπρότη, κρύο αίμα, ο αριστεροχειράς. 19-9 στους 10. 29. Φοβερή ραχαία πάσα. Τον Πετρόπουλο, ο οποίος ξάπλωσε στο παρκέ. Τον ξαπλώσαν δηλαδή. Κρίμα που δεν μπήκε αυτό. Και αυτό το έχει δουλέψει και την κοιλιά του δουλέψει. Λοιπόν, δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτωχοι όταν ακούγονται τέτοιες ωραίες συζητήσεις με τα διάρκεια του αγώνα. Δεν μπορούμε. Είμαστε σχολιαστές παντός ίδου. Μπελέ. Δει το Χρυστόπουλο με το δεξί θα βρεις την μπάλα στο καλάθι. Φοβερός. Ραχοβίτσας. Μας ακούστο. Στο ράχο. Η πάσα βγήκε, το τρίποντο βγήκε. 22-12. Δεν αρκούν μόνο αυτοί οι δύο. Τι αρκούν. Κάτιξη. Για να κάνεις. Ο Τσιράς. Αστοχή. Του λέει ο Ράχος της Στράτου να φύγει από εκεί, να του δώσει το χώρο. Για τρεις, το δεύτερο συνεχόμενο. Παίρνει τη σκυντάλια τον Ραχοβίτσα, ο Σωτοσόπουλος. 22-15, 5-47, πάμε σε time out. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Ραχοβίτσας για τρεις. Συμμονετάτος. Πετρόπουλος βρέθηκε στο παρκέ πάλι. Μην τον σκοτώσε τον αρχηγό, την έχει φάει λίγο άσχημα τώρα εκεί. Ένα λεπτό παιδιά. Πού την έφαγε, χαμηλά. Θα σηκωθεί, δεν καταλαβαίνει από αυτά. Ο Ηλιάς, ο Εύζωνος, ο Νικός, δεν το ξεχνάμε αυτό. 2 ώρες, 2-3 ακίνητος.
με πλειάδα γυναικών να τον παρενοχλεί, αλλά αυτός εκεί αγέροχος, πυλά. 24-15. Ο μεγάλος αρχηγός των Μιλιντών. Παναφορά από Γιαννακάκη. Καραμπάς. Εξοχή. Παπαδοστόπουλος. Αστοχή στους εμπειρών πόντων. Καραμπάς. Θα στοχίσει. Πάει πάσα στο Ραχοβίτσα. Στοπουλός. Καραμπάς. Εστοχή ο Γιάννης Στοπουλός. 28-15. Ραχοβίτσα σεκασμένος. Αστοχή. Τον ευθύνω όλα αυτό που θα γίνει τώρα. Αντέδραση Χάνιμπολ. Μπελεφάντης, η μπάλα στο σίδερο. Μαστροκοστόπουλος, υπέροχη ενέργειά του. 32-20. Καραμπάς. Πάρει το φάουλ. Μεταφορά της μπάλας. Λαχοβίτσας. Αστοχή. Μπάλα στον Πετρόπουλο. Θωμάς. Ράφο και πάλι επιμένει μέσα. Δεν γίνεται να στοχίσει ελεύθερο συνεχόμενο. Είπαμε. 32-23. Τα τρίποντα τους κρατάνε στο παιχνίδι.
Είναι μόλις 5 απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα. Καλαμπάς. Πάμε σε time out. Γιάμπαμ. Καλαμπάς. Σίδερο. Καινούργια έλεξη για τους Μυρμιντών. Πάμε στο κοστό. Για Μακάκη. Θα στοχίσει. Γιαννακή, συγγνώμη. Συγγνώμη, τον Γιώργο. Με φάω του Θωμά. Για να αγγίσω στο χεί. Για τα 28. Το παιχνίδι πλέον είναι ντέρμπι. Για το... Άσε εγώ το τρίποντο. Καλά, θα έρθει, διακυρώσει το σειρά. Δέκα φάουλ, μπάλα, μπάλα. Νίκο. Το Μόπουλος είναι παραφορά. Απέναντι στον Καλαμπά. Στο καλάθι δεν ήρθε. Τι λέει εκεί πέρα τώρα ο Θωμάς με τον Κουσταντίνο. Χρυσόπουλος. Να το σπάσα. Απίστευτη. Ραχοβίτσας, Θωμόπουλος για τρεις. Άστοχος. Κωνσταντίνος, Χριστόπουλος, ο Σεραφείμ, στο Χριστόπουλο, στο Κωνσταντίνο. Τι που κάνει μπάλα για να κλείσει επιθετικό. Το βάζει το καλάθι, πάλι Καρίσιο. 36-28. Θα βάλει τα χέρια του. Χριστόπουλος. Καλαμπάς. Γιαννακής. Ω καλάθι. 38-28. Κάνει από κάθε φορά που νιώθει την καυτή ανάσα των Μύρμιντορς. Βρίσκει λύσεις. Θα το κοστώ με Γιαννακή. Θα γυρίσει. Δεν έχει αντίπαλο εκεί. Αστοχή. Δεν είχε την δική μαζί του. Καλαμπάς. Κότσι μας ακολουθεί. Το φάουλ από το Μόπουλο, έχει κανένα φάουλ. Κερδίζει το φάουλ. Πήρε την κατάσταση στα χέρια του και είναι στο δρόμο. Θα πετύχει ακόμα ένα πόντο. Έχει 7 πόντους μαζεμένους. Ο Μόπουλος μέσα.
41-31. Και τρίτος επιθετικός πόλος γεννιέται σιγά σιγά για τους Μίλμιντονς. Έχει ψωμί το παιχνίδι ακόμα. Κότσιπας. Για τρεις. Σαραμπάς. Νέο επιθετικό. Τους έχουν πληγώσει. Τους έχουν πονέσει αυτά τα επιθετικά ριμπάου τους Μίλμιντονς. 43-31. Διαφορά στους 12. Σε μονετάτος. Απίστευτος. 46-31. Προκοστώ. Έπεσε στο παρκέ. Ρε παιδιά, αλήθεια. Πώς ήταν. Λοιπόν, 5-31. Τρομόπουλος για τρεις, μέσα και αυτό! Το είπε ο Μετρόπουλος ότι έχει το τρίποντο, αλλά πού να φανταστώ ότι θυμίζει το Στάσα Βεζέκοφ σε δεξιόχειρα. Η διαφορά στους 12. Χριστόπουλος. Για να αρχίσει αυτή τη φορά στο κύριε, αλλά θα πάρει την μπάλα ο Κωνσταντίνος. Το ζυγίζει. Αστοχή, η μπάλα και πάλι για τους Μίλμιντονς. Καγκοβίτσας. Το μαθοδοσό, απέναντι στην Λιαναγκή. Καλά τη δεν ήρθε. Λιαναγκής, αστοχή. 48-34. Σε ακόμα ένα σουτ. Επιθετικό από τον Μετρόπουλο. Αραμπάς. Στοχή. 50-36. Ο Μόπουλος για τρεις, μέσα και αυτό. Απίστευτος. Πάμε σε time out, 3-27. Λοιπόν,
Όλα έτοιμα. Όλα έτοιμα. Ο Σαντίνος Χριστόπουλος και κοινάει το δεκάλεπτο με τρίποντο. Ο Τσιφός προσπάθησε να παραφέρει την μπάλα εντός παρκέ. Ακουμπάει σε αντιπάλου τα πόδια, κατοχή και πάλι για τη Χάνιμπολ. Θα αλλάξει απόφαση ο Ρεφ. Πετρόπουλος, Μονετάτος, Αστροκοστόπουλος, για τρεις, Αστροκός, Χριστόπουλος μαζεύει. Κότσεφας, θα πάρει το τρίποντο, το βάλε, 60-47. Η διαφορά στους 13, σπουδαίο καλάθι. Ρακοβίτσας. Πάλι αριστερό διάδρομο. Δίκιο Αρβανίκης για βοήθεια. Ουσιαστικά υποχρεώνει τον Ράχο σε λάθος. Για να γκεις. Μάλασα και για τον Αρβανίκη. Και από εκεί στον Μπέλε, με ψηλό σχήμα, η Χάνιμπολ στο παρκέ αυτή τη στιγμή. Ο Κωνσταντίνος σε πολύ κακό σουτ. Μεγάλες μάχες, κάτω τα δύο καλάθια. Μαστοκοστόπουλος. Απειλή. Θωμόπουλος. Θα πάρει το τρίποντο. Την μπάλα στο σίδερο. Χριστόπουλος. Πολύ όμορφο τελείωμα από τον Κότσιφα. 62-47. 5-4 πόντους. Από τον γύρο με το νούμερο 17. Το φάουλ στο Χριστόπουλο. Ραχόβιτσας θα πάρει το τρίποντο, θα το χρησί. Το φάλτσο Πετρόπουλο. Κωνσταντίνος Χριστόπουλος 65-47 εκτοξεύει τη διαφορά στους 18.
7-35 και πλέον το μεγάλο φαβορί για την νίκη. Χρυσόπουλος, πάρει την μπάλα. Θα κάσει ένα πολύ εύκολο lay-up, το ξέρει και ο ίδιος. Ραχοβίτσας, εύστοχος, 65-50. Λεπτά για το τέλος. Ραγκοβίτσας. Θα πάρει κεντρικό διάδρομο, θα του γίνει φάουλ. Επαναφορά του Μασπροκοστόπουλου. Θωμόπουλος. Για το τέταρτο του εύστοχο τρίποντο. Η μπάλα δεν έφυγε καλά τα χέρια του. Καραμπάς, πού πάει ο Καραμπάς. Ελεφάντης. Μάλιστα, ο Μπέλε κατάφερε και το γράψε. Εκεί ήθελε ένα τελείωμα καλό με τα μπλου. Απλά αυτό έπρεπε να κάνει. Δεν θα το πληρώσουν, ο Ραχοβίτσας δεν θα προλάβει να κρατήσει την πορτοκαλία του Σπαρτή. Κατοχή για την Χάνιμπολ. 6-24 με το σκορ 68-50. Χριστόπουλος ο Καραμπά. Ούτε αυτός. Κάτι έχουν πάθει οι ψηλοί της Χάνιμπολ και δεν μπορούν να αφήσουν την μπάλα στο καλάθι. Η διαφορά στους 18 πόντους. Ο Ραχοβίτσας ευστοχή. 68-53. Είναι ώρες που νομίζω ότι παίζει μόνος του. Για να μην αδικόνται το Μασπροκοστόπουλο, και αυτός έχει βοηθήσει αρκετά απόψε. Και η είσοδος του Θωμόπουλου. 68-53. Δεν πήγαν 16 και βάλαμε 8. Λοιπόν, πάμε σε time out. Λοιπόν, τέλος time out. Καραμπά, σας το είχε. Το έχω γράψει, το έχω γράψει. Λοιπόν, το καλάθι θα έρθει. Έστωτε με αυτόν τον τρόπο. Πέντε και 40. Ραχοβίτσας. Μπάλα στο Θωμόπουλο, θα προσποιηθεί, θα πατήσει για τρεις. Άστοχος, μαζεύει ο Μπέλε. Μεγάλη πάσα στον Αρβανίτη. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο βιάζονται τώρα. Κερδίζουν 17 πόντους και κάνουν σαν να κυνηγάνε εκείνη το σκορ. Αρβανίτης, μάλιστα και αυτός θα στοχίσει από
πλέον ευνοϊκή θέση. Το Καλάτα, το Ραγκοβίτσα, 70-57. Στους 13, 70-55. Μελεφάντης, baseball πάσα. Πιο ψηλιά πόσο έπρεπε για τον Ραγκοβίτσα, από μας πρωτοστό. Εγώ την εντύπωση ότι Hannibal πλέον έχει συνταγκαλιάσει το πέμπτο ροζ φύλλο για φέτος και θα υποχρεώσει τους Μίρμιντον στην τρίτη ήττα. Σιμονετάτος Φάνη Καραμπάς πάει μέχρι μέσα. Σε μια επίθεση 5 δευτερολέπτων με νέο ομάδος και επίσης με 17. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Πετρόπουλος ακόμα να καλάθει. 72-57 στους 15. Διαφορά. Αρβανίτης. Καραμπάς. Χρυσόπουλος. Αρβανίτης. Και ο Ραγκοβίτσας θα πάρει το τρίποντο. Λοιπόν, 3 και 20 με το σκορ 72-57. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε. Επιστρέψαμε. Ο Χριστόπουλος βάρεσε μόλις τη μία τεχνική διβολή της τεχνικής ποινής. Αντιαθλητικό φάουλ σε Αρβανίτη, άρα 2 βολές από τον Χριστόπουλο. 73-50. 73-59. Πετρόπουλος αστοχή. Το καλάθι θα έρθει από Γιαννάκη και πάλι Γιαννάκης κατ' εμέ ο καλύτερος παίκτης της Hannibal απόψε. Κάνει εκπληκτικά πράγματα. Ο Θωμόπουλος από το σπίτι του θα στοχίσει. Ο Γιαννάκης μαζεύει. Η Hannibal θα πάρει την πέμπτη νίκη. Γιαννάκης για 3, θα μπει και αυτό. Όχι. Μπάλα στο Χριστόπουλο. Κωνσταντίνος. Είναι αυτός. Βάζει τα χέρια του Γιαννάκης. 2-35 για το τέλος. Η Hannibal κρατάει την νίκη στα χέρια της και υποχρεώνει τους Μίρμιντον στην τρίτη ήττα. Στο 6-3 θα πάνε. 5-3 η Hannibal. Μας δώσει τον Μπούλος αστοχή. Thank you.
Χρυσόπουλος. Για να γυρίσει μέσα. Μπράβο. 75-59. Τελικά πήγαν πάνω από τους 70. Σιγά σιγά προς το τέλος. Στόπουλος. Καράμπα στα στοχή. Γιαννακής. Κότσουφας. 81-64. Η καλύτερη εμφάνιση της Hannibal για φέτος. 81 πόντους για πρώτη φορά. Ο Πετρόπουλος σε στοχή. Μια ομάδα η οποία κινείται κυρίως γύρω στο 55 πόντους, 50 στην επίθεση. Σήμερα πέτυχε 81. Λοιπόν, 81-66 το τελικό σκορ. Η Hannibal στην πέμπτη νίκη για φέτος. Στο 6-3 θα πάει η Μίρμιντονς. Καλό βράδυ σε όλους.